νέους όρους για συμφωνία. Ζητά κάποιους από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που φαίνεται ότι θα είναι αυτοί, θα συμπεριλαμβάνονται στις λίστες αυτών που θα απελευθερωθούν τις ελληνικές φυλακές, να απελαθούν στο Κατάρ. Το Σάββατο είχαμε βίαιες διαδηλώσεις και ήταν, θα λέγαμε, δύο ομάδες διαδηλώσεων. Η μία ήταν όπου ζητάει άμεσα συμφωνία με τη Χαμάς για εκεχηρία και απελευθέρωση των ομήρων. Η άλλη ήταν το κίνημα αυτό το αντικυβερνητικό, το δημοκρατικό, το οποίο είχε να συμπληρωθεί. Ήταν βίαιες διαδηλώσεις, μαζικές. Ήταν, όπως αναφέρονται στα ελληνικά μέσα, οι πιο βίαιες διαδηλώσεις από τις 7 Οκτωβρίου. Είχαμε μάλιστα στο Τελαβίβ, στο χώρο που έγιναν διαδηλώσεις, ρήψεις νερού. Είχαμε 21 συλλήψεις και 4 τραυματισμού. Και βέβαια, πολύ έντονα επικριτικά άρθρα σε μερίδα σήμερα των Ισραηλινών μέσων για τη συμπεριφορά αυτή της κυβέρνησης, όπου μεταξύ άλλων στους διαδηλωτές, κεντρικοί ομιλητές, μετέχοντες, ήταν και πολλοί συγγενείς από τους ανθρώπους που κρατούνται στα χέρια της Χαμάς.